Γεια σας, μανάρια μου. Πάλι τα ίδια ρούχα, γιατί κάνω όσα περισσότερα βίντεο μπορώ. Πριν περίπου ένα χρόνο και ένα μήνα, νομίζω, ναι, άνοιξα αυτό εδώ το κανάλι. Δηλαδή, πέρασε ένας χρόνος και ένας μήνας και κάτι λίγα. Το πρώτο μου βίντεο ήταν ένα tag. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα τύπου tag. 10 άσχετα πράγματα για μένα. Δεν θα έβαζα ποτέ 50, γιατί εδώ εγώ βαρέθηκα εμένα. Πόσο μάλλον εσείς, πόσο θα με βαριώσεστε. Αν σας φανεί ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, αφήστε μου σχόλια από κάτω να μάθετε άλλα 10 πράγματα για μένα σε κάποιο επόμενο βίντεο. Ή ακόμα καλύτερα, αφήστε μου τις δικές σας ερωτήσεις να απαντήσω σε κάποιο μελλοντικό Q&A. Ωστόσο, ας πάμε να με μάθετε καλύτερα. Έχω 2 ονόματα, Κατερίνα και Ελένη. Έχω απέσια φωνή. Όταν λέμε απέσια φωνή, δεν τραγουδάω ούτε στο μπάνιο μου, γιατί νομίζω ότι θα φύγει το μπάνιο. Έχω τελειώσει και διαφωνητικό όμως. Δεν θα σας πω πώς και τι, αλλά έχω τελειώσει και διαφωνητικό όμως. Δηλαδή δεν είμαι μόνο make-up artist, είμαι και διαφωνητικό όμως. Αλλά δεν τρελαίνομαι για τα παιδιά. Όχι, δεν τρελαίνομαι για τα παιδιά μου αρέσουν. Φυσιολογικό. Δεν μου αρέσει ένα τμήμα με παιδιά. Είναι ωραίο ένα παιδιά. Είναι ωραίο 2 παιδιά. 10 παιδιά με σύνταξη. Ζω σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν ζω στη Θεσσαλονίκη. Ζω σε ένα χωριό παρά λίγο ξεχασμένο από το Θεό. Είμαστε οικογενειακός και εγώ και η οικογένειά μου αρκετά έως πολύ φιλόζωη. Όχι, έχουμε ένα σκυλάκι, έχουμε ένα γατάκι. Γνωρίζουμε πόσα χιλιόμετρα την ώρα τρέχει μια λεοπάρδα. Έχω δυσλεξία, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχω δυσλεξία. Και το επόμενο, το νούμερο 8, κολλάει με αυτό. Δεχόμουν bullying για περίπου 7 με 8 χρόνια. Ναι, δεχόμουν bullying λόγω δυσλεξίας για περίπου 7 χρόνια. Αν και πιστεύω ότι το παιδί που μου έκανε bullying δεν γνώριζε κάτι δυσλεξία. Τρελαίνομαι να ταξιδεύω. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα και θέλω πάρα πολύ να πάω εξωτερικό. Αν και επειδή ζω στην Ελλάδα, αυτό μάλλον θα είναι λίγο δύσκολο. Και το τελευταίο, δεν μπορώ να μείνω μόνη μου. Όταν λέω μόνη μου, εννοώ μόνη μου σε ένα σπίτι. Δεν μπορώ, δεν θα μπορούσα ποτέ. Ζω σε ένα σπίτι με 10 γάτες, γενικά 10 γάτες, ένα σκύλο και 3 ακόμα άτομα, οπότε θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ζήσω σε ένα σπίτι μόνη μου τελείως. Λοιπόν, μαναράκια μου, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν σχετικά γρήγορο, αλλά μάθατε 10 πράγματα για εμένα. 10 άσχετα μεταξύ τους πράγματα, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς την έφτιαξα αυτή τη λίστα.
Αυτά θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε. Πατήστε ένα like. Δεν σας το λέω αυτό γιατί κι εγώ αν δεν μου αρέσει ένα βίντεο δεν πατάω like. Οπότε και να σας το πω το θεωρώ πολύ ανούσιο αν δεν σας αρέσει το βίντεο. Αλλά ναι. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και Twitter. Ναι. Θα τα έχω όλα κάτω στο description box. Αυτά από μένα. Θα περιμένω τις γνώμες σας και αν θέλετε να κάνω ένα επόμενο παρόμοιο βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Bye! We'll